Θα μιλήσουμε για την ταχύτητα της μείωσης των συντελεστών Φουριέ για συναρτήσεις και το ποια είναι η σχέση αυτής της μείωσης με κάποιες ιδιότητες της συνάρτησης. Καταρχήν να θυμίσουμε κάποια απλά πράγματα που ήδη γνωρίσουμε για το μέγεθος των συντελεστών Φουριέ. Πρώτα απ' όλα η ανισότητα αυτή εδώ πέρα που μας λέει ότι κάθε συντελεστής Φουριέ φράσεται από την Ελένα Νορμά της συνάρτησης που κοιτάμε. Η οποία ανισότητα προκύπτει φυσικά πάρα πολύ απλά, αν γράψουμε τον τύπο για τον συντελεστή Φουριέ, που είναι αυτός εδώ, ευτουχή, πιέστη μείον ανήχη, δέχη, και εφαρμόσουμε τριγωνική ανισότητα. Δηλαδή, αν πάρουμε την απόλυτη τιμή αυτού του πράγματος και περάσουμε την απόλυτη τιμή στο ολοκλήρωμα, θα πάρουμε 1 δια 2π, 0 έως 2π, ολοκλήρωμα της F, που είναι ακριβώς αυτό που ονομάζουμε Ελένα Νόρμα της F. Θυμίζουμε εδώ ότι στην Ελένα Νόρμα της F χρησιμοποιούμε και το 1 δια 2π μπροστά στο ολοκλήρωμα, έτσι ήθιστε στην θεωρία των συντελεστών Φουριέ. Λοιπόν, η πρώτη λοιπόν ανισότητα που την έχουμε δει είναι ότι όλοι οι συντελεστές Φουριέ φράσονται από την Ελένα Νόρμα. Το δεύτερο που έχουμε επίσης δει είναι το λεγόμενο λίμα Ρίμαν-Λεμπέκ, που λέει ότι για κάθε Ελένα συνάρτηση οι συντελεστές Φουριέ τείνουν στο 0 όταν τον ή τείνει στο συνάπειρο ή στον πινάπειρο. Για να ξαναδούμε λίγο την απόδειξη. Υπάρχουν διάφορες απόδειξεις. Μία απόδειξη είναι η εξής, ότι μπορεί κανείς να αποδείξει την ιδιότητα αυτή για την εξής ειδική περίπτωση, όταν το F, η συνάρτηση F, είναι η χαρακτηριστική ενός διαστήματος. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το αποδείξει κανείς για αυτή την περίπτωση. Γιατί μπορεί κανείς να υπολογίσει ακριβώς ποιοι είναι οι συντελεστές Φουριέ σε αυτή την περίπτωση και ο τύπος που θα βγάλει θα είναι εμφανέστατο, πηγαίνει όπως το 1 δια ν περίπου, ότι πηγαίνει στο 0. Από αυτή την ιδιότητα προκύπτει μετά ως επόμενο βήμα ότι αν πάρει την F κανείς να είναι γραμμικός συνδυασμός τέτοιων χαρακτηριστικών διαστημάτων, ας πούμε, α, j, b, j, αν πάρουμε ένα τέτοιο γραμμικό συνδυασμό, ας πούμε, με n όρους, τότε φυσικά η ιδιότητα αυτή εδώ μεταβιβάζεται και στο άθροισμα. Αυτές εδώ πέρα συναρτήσεις που γράφονται ως γραμμικοί συνδυασμοί χαρακτηριστικών συναρτήσεων διαστήματων είναι αυτό που ονομάζουμε κλιμακωτές συναρτήσεις. Μια συνάρτηση είναι κλιμακωτή όταν μπορούμε να χωρίσουμε το διάστημα 0-2π σε κομμάτια, που στο κάθε κομμάτι είναι σταθερή συνάρτηση. Ωραία. Ισχύει λοιπόν η ιδιότητα ότι οι συντελεστές Φουριέ τείνουν στο 0 για όλες τις κλιμακωτές συναρτήσεις, και μετά αυτό που μπορεί κανείς να κάνει είναι να επικαλεστεί το γεγονός ότι οι κλιμακωτές συναρτήσεις είναι πυκνές στο Ελένα. Και αφού είναι πυκνές στο Ελένα, για κάθε ε μπορούμε να βρούμε μια κλιμακωτή συνάρτηση, ας την πούμε K του Χ, τέτοια ώστε η Ελένα νόρμα της K μείον F να είναι μικρότερη από ε. Και μετά τι κάνουμε. Λέμε ότι ο συντελεστής Φουριέ της F στο N μπορεί να γραφτεί ως ο συντελεστής Φουριέ της F μείον K στο N συν το συντελεστή Φουριέ της K στο N. Ας βάλουμε και απόλυτες τιμές. Χρησιμοποιήσουμε και την τριγωνική ανισότητα κατευθείαν κατά αυτόν τον τρόπο. Και για τον πρώτο όρο τώρα έχουμε ότι είναι μικρότερος από ε, δηλαδή είναι μικρότερος από την F μείον K Ελένα νόρμα. Τον άλλο όρο τον αφήνω όμως έχει. Ο πρώτος όρος λοιπόν είναι μικρότερος από ε και ο άλλος είναι συντελεστής Φουριέ μιας κλιμακωτής συνάρτησης, ο οποίος πάει στο 0. Με λίγα λόγια, αυτή την ποσότητα μπορούμε να την κάνουμε μικρότερη ίση από 2 ε, αν το n είναι μεγάλο. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι η ποσότητα αυτή πάει στο 0. Ότι μπορούμε να την κάνουμε μικρότερη από ό,τι θέμε, μετά από κάποιο δείκτη. Μία εναλλακτική απόδειξη, για την οποία το δεύτερο μέρος θα ήταν ίδιο, από εδώ και κάτω θα ήταν το ίδιο, θα ήταν να πάρουμε αντί για κλιμακωτές συναρτήσεις,
να πάρουμε τα τριγωνομετρικά πολυόνυμα. Που τώρα πλέον ξέρουμε βέβαια ότι είναι πυκνά στο Ελένα, αλλά στην αρχή της θεωρίας δεν το γνωρίζουμε ιδιαίτερα, και αυτό η συνηθισμένη απόδειξη γίνεται με τις κλιμακωτές συνάρτησης. Αυτή είναι λοιπόν η απόδειξη του κλίματος Ρίμαν-Λεμπέκ. Για κάθε δηλαδή ολοκληρώσιμη συνάρτηση, οι συντελεστές Φουριέ τείνουν στο 0. Τώρα, μία άλλη περίπτωση που έχουμε επίσης δει ήδη, είναι ότι αν η συνάρτησή μας δεν είναι απλά στο Ελένα, αλλά στο L2, θυμίζουμε ότι το L2 είναι υπόχωρος του Ελένα, γνήσιος υπόχωρος. Αν λοιπόν είναι στο L2 αντί για το L1 μόνο, τότε ξέρουμε ότι αυτή η ποσότητα είναι μικρότερη του απείρου. Είναι πεπερασμένη αυτή η σειρά. Ξέρουμε μάλιστα ότι αυτή εδώ η σειρά ισούται, αν τα θέσουμε όλα, ισούται με την L2 νόρμα στο τετράγωνο της F. Με άλλα λόγια, είναι με το, ισούται με το ολοκλήρωμα αυτό εδώ. 0, 0, 2π. Αυτή είναι η θεωρία L2 που την έχουμε ήδη δει. Λοιπόν, το να έχουμε λοιπόν την επιπλέον πληροφορία ότι η συνάρτηση μας δεν είναι απλά στο L2, μας δίνει μία πληροφορία για το μέγεθος των συντελεστών Φουριέ αυτού του είδους. Δεν είναι κατά σημείο πληροφορία, δεν είναι πληροφορία της μορφής ότι το F καπέλο του N φράσεται από τόσο. Είναι κατά κάποιο τρόπο μία συλλογική πληροφορία για όλα τα F καπέλο του N μαζί, ότι η σειρά αυτή εδώ πέρα συγκλίνει. Για παράδειγμα, πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει μια τέτοια συλλογική πληροφορία. Μάλιστα, είναι εδώ πέρα το έχουμε γράψει ως αν F στο L2 τότε ισχύει αυτό, αλλά είναι αν και μόνο αν, έτσι, είναι ισοδυναμία αυτή, το έχουμε δει αυτό. Αν για κάποιος μας πει λοιπόν ότι το F καπέλο του N είναι φερρυπίν ίσο με ένα διαρίζα N, τότε αυτόματα μπορούμε από εδώ να συμπεράνουμε ότι η F δεν είναι στο L2. Βλέπουμε λοιπόν μια πληροφορία που προκύπτει από τους συντελεστές Φουριέ για την ίδια τη συνάρτηση. Γιατί δεν είναι στο L2, γιατί αν τετραγωνίσω τα F καπέλο του N και τα προσθέσω, παίρνω άπειρο, δεν παίρνω κάτι πεπερασμένο. Η πληροφορία λοιπόν που παίρνουμε από το ότι είναι στο L2 είναι πληροφορία μεγέθους, ότι τα F καπέλο του N είναι μικρά, με αυτήν ακριβώς την έννοια εδώ πέρα. Παρεπιπτόντως, το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει, δεν μπορεί να βελτιωθεί κατά αυτόν τον τρόπο, να αλλάξουμε τον εκθέτη Φερρυπίν ή κάτι τέτοιο εδώ πέρα, αν υποθέσουμε ότι η F ανήκει σε κάποιο άλλο LP με P το οποίο είναι μεγαλύτερο του 2. Όλα τα LP αυτά είναι υποσύνολα του χώρου L2, άρα για το λόγο λοιπόν ότι ισχύει αυτός ο εγκλισμός, θα έχουμε το ίδιο συμπέρασμα και για όλα τα μεγαλύτερα P. Για P μικρότερο του 2 δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια συνθήκη. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να το δούμε αυτό. Θα το αφήσουμε.